Αντιλαμβάνεστε ότι σε όλο αυτό δεν μπορούμε να είμαστε άμυροι, ειδικά όταν δύο βάσεις των ΗΠΑ, μία στη Σούδα, μία στην Αλεξανδρούπολη, είναι ενεργές. Και από τη στιγμή που η Ελλάδα πάντοτε παίρνει θέση υπέρ των συμμαχιών της, όπως πήρε στην Ουκρανία, όπως προφανώς τώρα πήραμε θέση υπέρ του Ισραήλ και κατά της τρομοκρατίας, αντιλαμβάνεστε ότι εμπλέκεσαι, ειδικά όταν φιλοξενούμε σε δομές φιλοξενίας ονομαζόμενους πρόσφυγες ή μετανάστες, ναι, οι οποίοι είναι αχαρτογράφητοι. Ναι. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι πρεσβεύουν. Είναι νέοι άνθρωποι, σε στρατεύσιμη ηλικία. Σε κάθε περίπτωση γνωρίζουν τη χρήση των όπλων, έστω και του μαχαιριού, του απλού, του κουζινομάχηρου. Καλύτερα από ό,τι γνωρίζει ο μέσος Έλληνας. Αντιλαμβάνεστε ότι αν γίνει μια ταραχή, δεν λέω σε ελληνικούς στόχους, σε Ισραηλινούς στόχους ή Αμερικανικούς στόχους μέσα στην Ελλάδα, ότι εμπλέκεσαι θέλοντας και μη και δεν ξέρεις ποιες θα είναι οι παράπλευρες απόλυτες. Ναι, τώρα που το είπατε, είδαμε χθες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας Παλαιστινίων στην Αθήνα έξω από την Ισραηλινή πρεσβεία. Κρατούσαν πανό και όπλα, ναι. Ναι. Ειδικά στο Σύνταγμα, σε κάποια πλάνα βγήκαν όπλα, ναι. Τώρα είναι ρέπλικες, είναι αληθινά, αν το εννοούν, δεν το εννοούν, δεν έχει σημασία. Σημασία είναι γιατί σοβαρό όμως όλο αυτό, βεβαίως, κύριε Σταθακόπουλε. Βεβαίως, αν χτυπηθεί κάποιος στόχος Ισραηλινός ή Αμερικανικός, ή τέλος πάντων θεωρηθεί ότι είναι στόχος εύκολος, παραδείγματος χάρη Ελληνο-Ισραηλινής φιλίας κάποιος όμιλος ή κάποιο σημείο επαφής Ισραηλινών στην Ελλάδα με Παλαιστινίους φιλήσυχους, ή από αυτούς που τέλος πάντων συνομιλούν με το Ισραήλ, τους Παλαιστίνιους, και έχουν αντιπάλους τους της Χαμάς. Ναι. Και η Χαμάς θέλει να χτυπήσει παλαιστινιακό στόχο στην Ελλάδα, που είναι αντίπαλος, δηλαδή της Φατάχ. Δηλαδή πώς εμπλέκεται η Ελλάδα και τι παράπλευρες απώλειες θα έχουν. Ναι. Έχουν αυξηθεί όμως τα μέτρα ασφαλείας σε πιθανούς Ισραηλινούς στόχους στη χώρα μας. Ορθώς, αλλά όταν βλέπετε ότι το ίδιο το Ισραήλ, με τέτοιες μυστικές υπηρεσίες που έχει, την πάτησε, να το πω έτσι λαϊκά, μήπως είμαστε και εμείς το ίδιο ευάλωτοι. Ναι, είναι ένα ερώτημα πολύ σοβαρό. Αν πάρουν σήμα και ενεργοποιηθούν, γιατί αυτή τη στιγμή ακριβώς έχουμε και άγνωστο αριθμό άγνωστος μεταναστών από αυτές τις περιοχές. Και το σημαντικότερο είναι ότι είναι νεαροί σε ηλικία στράτευσης και σε κάθε περίπτωση έρχονται από περιοχές εμπόλεμες, έστω και αν δεν έχουν εμπλακεί να πολεμήσουν οι ίδιοι να πάρουν όπλο. Σπάνιο να μην έχουν πάρει όπλο, κάπου θα έχουν πολεμήσει. Ξέρουν σε καλύτερο μέσο όρο από τον μέσο Έλληνα της κάθε πόλης ή κάθε χωριού πώς να τα χειριστούν αυτά τα πράγματα και πώς να σε βλάψουν ενδεχομένως, αν ξαναλέμε, δεν κινδυνολογούμε, ναι, πάρουν σχήμα για κάτι τέτοιο ή κάποιοι εξ αυτών, από μόνοι τους, αυθαίρετα αν θέλετε, θεωρήσουν ότι ήρθε η ώρα να ασκήσουν και ένα τζιχάντ σε χώρες της Ευρώπης. Μην ξεχνάμε, ευτυχώς η Ελλάδα το έχει αποφύγει ακόμα, τι έγινε στον Μπατακλάν. Όπου και στον Μπατακλάν είχαν σκοτωθεί νέοι άνθρωποι, ασχέτως καταγωγής και θρησκείας, οι οποίοι ουσιαστικά, αν τους έλεγες τι θέλετε στον κόσμο, θα σου λέγανε θέλουμε ειρήνη και αγάπη σε όλο τον κόσμο και όλοι είναι αδέλφια μας. Όμως αυτοί σκοτώθηκαν. Ναι. Όπως έγινε προχθές το Σάββατο, σε αυτό το μεγάλο πάρτι στην έρημο νεολαίας από όλα τα μέρη του κόσμου, οι οποίοι ήταν κατεξοχήν φιλειρηνιστές και λέγανε τα αδέλφια μας οι Παλαιστίνοι και να σταματήσουν οι πόλεμοι. Κι όμως σκοτώθηκαν όλοι και σκυλεύτηκαν τα σώματά τους μέχρι ενός. Ναι. Καλά, πάρα πολλά ερωτήματα όμως έχουν προκύψει από αυτό το γεγονός ότι οι μαχητές της Χαμάς μπόρεσαν να περάσουν με σχετική ευκολία σε πολλαπλά σημεία των συνόρων. Έτσι, αυτό είναι το μεγάλος προβληματισμός για όλους. Σαφώς, αν πέρασαν και τα κατάφεραν, σημαίνει ότι μια τόσο ισχυρή αντικατασκοπία όπως έχει το Ισραήλ και για τα εσωτερικά θέματα και για τα εξωτερικά του θέματα, οι παρακολουθήσεις που κάνει, αν τους χτέθηκαν και τους ξεγέλασαν, αντιλαμβάνεστε πόσο πιο ευάλωτες είναι άλλες μυστικές υπηρεσίες άλλων χωρών σε τέτοια θέματα. Ναι. Ενδεχομένως στο φανατικό Ισλάμ υπάρχει μια προτροπή, λέγεται, θα το λέγαμε για να γίνει κατανοητό, πως είχαμε μάλλον κάποτε σε εποχές τους κρυπτοχριστιανούς, δηλαδή δεν δήλωναν τη θρησκεία τους καταπιεζόμενοι από ένα σκληρό Ισλάμ, οι κρυπτοχριστιανοί. Υπάρχουν και οι λεγόμενοι κρυπτομουσουλμάνοι, η οποία λέγεται τάκια αυτό, η τακία. Όπου σου λέει, αν βρεθείς σε περιοχές που είναι άπιστοι, καφίρ, δηλαδή μη μουσουλμάνοι, πρέπει μέσα στα πολλά τα οποία θα κάνεις να φορέσεις και ένα μανδύα, ότι είσαι ανεκτικός με τον τρόπο ζωής των απίστων, δεν θα φανερώσεις την πίστη σου δυναμικά και θα περιμένεις την κατάλληλη στιγμή ώστε να τη φανερώσεις με όποιο τρόπο χρειαστεί.
Δηλαδή, ναι, ασκώντας και τζιχάντ ενδεχομένως. Τώρα, ναι, το Ισλάμ, έστω και αν το θεωρήσουμε θρησκεία, δεν είναι θρησκεία, είναι κοινωνικό σύστημα. Είναι τρόπο ζωής, δεν είναι απλά θρησκεύομαι. Έχει διάφορες τάσεις. Έχει τις τελείως φιλελληνικές, τελείως ήπιες. Κάποτε ιστορικά μπορούμε να πούμε ότι υπήρχαν και επιστήμονες, μην ξεχνάμε, σε άλγευρες, χημίες κτλ. Πώς διάβασαν αρχαίους Έλληνες και φιλοσόφους, από τον Αλφαράμπη, τον Αλκιντή, όλοι αυτοί οι οποίοι πάτησαν στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Υπάρχει αυτό λοιπόν το φιλελληνικό φιλοπροοδευτικό Ισλάμ. Υπάρχει και το τζιχαντιστικό Ισλάμ, το οποίο ερμηνεύει το Κοράνι με τις λεγόμενες χαντίθ, ναι, ερμηνείες δηλαδή επάνω σε σούρες. Έχει μέσα το φανατισμό. Όπου υπάρχει και φανατισμός και ερμηνεύουν αυθαίρετα, ναι, και ακραία, εξτρεμιστικά, το Κοράνι. Αυτούς φοβόμαστε. Τα παρακολουθούμε. Τους φοβούνται και άλλοι μουσουλμάνοι αυτούς. Για την ώρα τώρα, κύριε Σταθακόπουλε, από το Σάββατο μέχρι και σήμερα, με τα δεδομένα που έχουμε, πού καταλήγουμε? Ότι το παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό που γίνεται. Είναι πιο επικίνδυνη αυτή η σπίθα του πολέμου στο Ισραήλ από ότι ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος? Κοιτάξτε, ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος συνεχίζει ένας πολύ δύσκολος πόλεμος, με συνέπειες στην τσέπη όλων. Ναι. Πέραν των ανθρώπων που βλάπτονται εκεί πέρα και έχουν ξεριζωθεί, σκοτωθεί χιλιάδες άνθρωποι, και την επιβάρυνση που γίνεται από τα επιμολυσμένα κατάλοιπα των οβιδών και των οπλικών συστημάτων, έχει μια συνέπεια στην οικονομία την παγκόσμια και βέβαια στην τσέπη όλων μας, με την ακρίβεια που έχουμε δει τελευταία δύο χρόνια σχεδόν, που κλείνει ο πόλεμος. Ναι. Όμως, αν αυτό το πράγμα το δούμε σε ένα τόξο, όπως είπα προηγουμένως, που κατεβαίνει προς τη Γεωργία, την Αρμενία, το Αρτσάχ, το Ναγκόρνο Καραμπάχ, φτάνει μέχρι το Ιράν, το οποίο πάντοτε είναι την πυρηνική δύναμη και είναι στόχος. Σωστά. Και από εκεί πέρα φτάσουμε μέχρι τη Μέση Ανατολή και αυτά τα προβλήματα τα οποία τώρα συμβαίνουν, πράγματι τα παρακολουθούμε, γιατί είναι το φυτίλι γενικής ανάφλεξης και θα μπορούσα χωρίς να κάνω ιστορικό αναχρονισμό, να πω ότι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν καταπιεζόταν η Σέρβια στην Οστρογγαρία, έτρεξαν σε βοήθειά τους οι Ρώσοι. Ναι. Οι Γερμανοί έτρεξαν σε βοήθεια των Αυστριακών. Οι Γάλλοι θεώρησαν ότι εφόσον οι Γερμανοί, ιστορική εχθροί των Γάλλων, οι Γερμανοί μπαίνουν σε πόλεμο, πρέπει να ενεργοποιηθούν. Το ένα έφερε το άλλο και ξεκίνησε ο πόλεμος, ενώ ουδείς τότε τον περίμενε και οι άρχοντες τότε της Ευρώπης κάναν διακοπές. Ναι. Δεν είχαν δηλαδή σκοπό να κάνουν παγκόσμιο πόλεμο και όμως προέκυψε. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή, όσο και αν τα ελέγχουμε τα πράγματα, το ότι διείσδυσαν στο Ισραήλ όπως διείσδυσαν, χωρίς να τους πάρουν χαμπάρι οι Ισραηλίτες, οι Ισραηλινοί για την ακρίβεια. Αυτό σημαίνει ότι τα πάντα είναι διάτρητα και ανά πάσα στιγμή τα πάντα είναι στόχος και είμαστε όλοι εκτεθειμένοι 100%, δεν υπάρχει ασφάλεια πουθενά. Σωστά. Αυτό όμως, ο τζιχαντισμός, αυτό θέλει να περάσει στο δυτικό κόσμο, ότι δεν υπάρχει πουθενά ασφάλεια και να έχετε το φόβο μας. Εκεί λοιπόν, αν συμβεί αυτό, υπάρχουν ένθεν κακήνθεν αντιδράσεις, πέραν των οικονομικών συνεπειών που αυτές είναι αδιαφυσβήτητες, και της ανομαλίας στην εύρυθμη της πορεία του κόσμου, αντιλαμβάνεστε ότι κινδυνεύουν οι πάντες ανά πάσα στιγμή. Ναι. Δεδομένου δε ότι υπάρχει τόσος πολλής κόσμος, νεολαία δηλαδή κυρίως, που προέρχεται από δύσκολες περιοχές, και σαφώς είναι φανατικοί μουσουλμάνοι, αυτό νομίζω είναι μια φυσβήτηση. Θα μπορούσαν να οργανωθούν, θα μπορούσαν. Όμως, ξέρετε, υπάρχει έτσι ένα απλό ερώτημα του κόσμου. Θα μπορούσαν αυτές οι σποραδικές τρομοκρατικές οργανώσεις ανά τον κόσμο, και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, όπου βρίσκονται και στη δική μας, να προκαλέσουν κάτι τόσο μεγάλο? Ναι. Αν θυμόσαστε. Εμείς σε οργανωμένα κράτη ζούμε, κύριε Σταθακόπουλε. Ναι, ναι, ναι. Προσέξτε τώρα. Ζούμε σε οργανωμένα κράτη τα οποία έχουν ακολουθήσει έναν τρόπο ζωής χαλαρό. Δηλαδή δεν στρατευόμαστε ή στρατευόμαστε λίγο. Ζούμε πιο έτσι, πώς να το πω, ο όρος είναι συμπηρετισμός. Δηλαδή όπως η Σίβαρης, η οποία ζούσε πολύ τριφυλά. Ναι. Ζούμε πιο φιλινικά, πιο ήρεμα. Γενικώς δεν το έχουμε στις δυτικές κοινωνίες με την σκληρότητα ή με την αντοχή. Θυμόσαστε τώρα, αυτό δεν έχει άμεση σχέση, αλλά για να δείξω ότι δεν έχουμε αντοχές. Θυμόσαστε το 2015 όταν κλείσαν οι τράπεζες. Ναι. Από την πρώτη μέρα κλαίγαμε μπροστά στα κλειστά ATM. Κλαίγαμε. Σκεφτείτε να πέφτουν και μπόμπες, να είναι κλειστές τράπεζες, να μην έχεις χρήματα μετρητά να πας, να αγοράσεις κάτι, έστω και στη μαύρη αγορά να πας, και να πέσει πείνα, έλλειψη χρημάτων, κλειστά τα πάντα,
και μια ανομαλία και να κινδυνεύεις ανά πάσα στιγμή που περπατάς στον δρόμο, να μην ξέρεις ο απέναντι σου ο χαρτογράφος ποιος είναι, να είναι για χαμό. Να σου βγάλει μαχαίρι και να σε σφάξει έτσι. Πρέπει να του φταίει κάτι εσύ συγκεκριμένα άμεσα. Γενικώς οι δυτικές κοινωνίες από τα χτυπήματα που έχουν υποστεί μέχρι τώρα, και στην Ισπανία έχουν γίνει και στη Γαλλία και στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γερμανία έχουν γίνει κάποια, στη Σουηδία βεβαίως και τα λοιπά. Το είδαμε πρόσφατα, ναι. Ναι. Δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσει. Ο μέσος πολίτης ο Ευρωπαίος, ο οποίος είναι και γερασμένος δημογραφικά, δεν, και γενικώς είναι πιο τριχυλό από τους κλαιογημένους ανθρώπους, δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Την ώρα που θα του λες, μα αδελφέ μου, ναι, σε παρακαλώ πολύ. Δεν θα μπορεί να τον προστατέψει η αστυνομία του, ο στρατός του. Όχι, όχι, δεν θα μπορείς, γιατί θα είναι τα χτυπήματα πολλά και αχαρτογράφητα και λίγο τύπου ανταρτοπολέμου. Ναι. Άρα λοιπόν είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Κάτι που έζησε το Ισραήλ, λέτε. Έτσι, ναι, τα ξαφνικά. Το οποίο, και προειδοποιείται. Ναι. Το Ισραήλ είναι ένα στρατόπεδο που λειτουργεί και ως πολιτεία. Ναι. Ο υπόλοιπος κόσμος, ο δυτικός, είναι μια πολιτεία που αν χρειαστεί στρατεύεται για να γίνει στρατόπεδο. Κατόπιν. Δηλαδή, ο δυτικός κόσμος μοιάζει πιο πολύ. Απροετοίμαστος όλα αυτά. Πέραν τούτου, ναι, μοιάζει πιο πολύ πως ήταν η αρχαία Αθήνα, mm-hmm, μια πολιτεία που στον πόλεμο γινόταν στρατόπεδο, ναι, ενώ ο κόσμος εκεί τώρα ο άλλος είναι πιο πολύ, το Ισραήλ δηλαδή συγκεκριμένα, είναι ένα στρατόπεδο που γίνεται πολιτεία, όπως ήταν η Σπάρτη. Η Σπάρτη ήταν ένα στρατόπεδο που λειτουργούσε και ως πολιτεία. Δηλαδή το Ισραήλ είναι πιο κοντά στα σπαρτιάτικα πρότυπα. Εν τούτης, θεωρώ ότι αν αυτά τα πράγματα συνεχιστούν έτσι, που αυτά τα δείγματα έχουμε, γενικώς δεν πάμε καθόλου καλά και για το παρόν και για το μέλλον ως ανθρωπότητα και δύο δυτικός κόσμος. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι, δεν θέλουμε να το πιστέψουμε, αλλά αν κάτσεις και δεις την εικόνα, θυμόσαστε παλιά που είχε